Και πάμε σε ένα θέμα που μας απασχόλησε πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες, πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, όχι μόνο τις τελευταίες ημέρες, αλλά με αυτό που έγινε στο Αρσάκιο, με το 15χρονο, μας προκάλεσε και δεν είναι το μόνο έντονο προβληματισμό. Πάω απέναντι για το καλύτερο απέναντι το πλάνο. Και πάμε εμείς στην κυρία Αγγελική Καρδαρά, επιστημονική συνεργάτηδα Κέντρου Μελέτης και του Εγκλήματος, διδάκτορ επικοινωνίας και μέσα μαζικής ενημέρωσης, συγγραφέας, εισηγήτρια και εκπαιδεύτρια e-learning στο ΕΚΠΑ. Τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Θα σας ακούμε και σε λίγο, γιατί δεν σας ακούμε ακόμα. Θα σας ακούσουμε σε πολύ λίγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Εσείς μας ακούτε, εμείς μάλλον. Μπορούμε να διαβάσουμε τα χείλια σας με ευκολία, βέβαια. Αλλά σε λίγο θα σας ακούσουμε και εμείς, φαντάζομαι. Ωραία, θα το διορθώσουμε και θα πάμε σε πολύ λίγο. Είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα να δούμε αν πρώτα απ' όλα αυτό το πράγμα ξεφεύγει πλέον από αυτό που συζητάγαμε όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, ότι απλά υπάρχει μία ένταση στη σχολική βία και το bullying και όλα αυτά. Μήπως υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο ζήτημα και μήπως αυτό το ζήτημα έχει αρχίσει και αποκτά διαφορετική ένταση ως φαινόμενο. Ναι. Δηλαδή, μήπως βλέπουμε πράγματα που δεν βλέπαμε στο παρελθόν και γιατί τα βλέπουμε τόσο έντονα. Το γεγονός, το είπαμε και πριν, ότι η φιλεκπαιδευτική εταιρεία άργησε να απαντήσει στο όλο ζήτημα και η φιλεκπαιδευτική εταιρεία απάντησε σήμερα λέγοντας ότι δεν απαντάμε τίποτα, έχει απαντήσει το Αρσάκιο. Η φιλεκπαιδευτική εταιρεία είναι ο φορέας που έχει όλα τα σχολεία που ανήκουν στην φιλεκπαιδευτική εταιρεία, τα ΑΡΣΑ και το ΣΥΤΙΑ σχολεία, όλα αυτά τα σχολεία. Μιλάμε για ακραία περιστατικά βίας, βέβαια, που πλέον γίνονται τρομακτικά, είναι και τρομακτικά. Και θα έπρεπε να έχει απαντηθεί αμέσως, ναι, και να έχει επικοινωνηθεί αμέσως και στους γονείς. Δεν γίνεται τώρα να μην ξέρουν οι γονείς τι έχει γίνει. Δεν γίνεται να μην έχουν ενημερωθεί. Δεν γίνεται τώρα να βγαίνουν γονείς και να λένε ότι κάποιος κυκλοφορεί με μαχαίρι μέσα στο σχολείο και κανένας να μην λέει το τίποτα. Το προβληματικό πολύ επίσης είναι ότι λέγαμε χθες προχθές ότι οι γονείς γνωρίζουν και δεν μιλούν, δεν βέβαια, δρούν. Βέβαια, δεν βέβαια δρούν. Πάμε αυτό στην κυρία Καρδαρά. Νομίζω ότι τώρα το έχουμε λύσει το ζήτημα και θα την ακούμε. Καλησπέρα και πάλι. Γεια σας. Καλησπέρα. Ωραία, σας ακούμε εξαιρετικά. Καμπάνα. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Εμείς για την αποδοχή της. Συζητάμε εδώ και πολλές μέρες αν αυτό που βλέπουμε είναι ό,τι συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια και απλά τώρα λόγω του social media ή λόγω της δυνατότητας που έχουμε ενημερωνόμαστε, ή έχει αλλάξει χαρακτήρα, έχει ενταθεί το φαινόμενο. Το φαινόμενο ασφαλώς και έχει ενταθεί. Δυστυχώς η πορεία του φαινομένου της νεανικής παραβατικότητας βλέπουμε ότι εξελίσσεται όπως εδώ και αρκετά χρόνια, θα τολμήσω να πω, υπογραμμίζουμε, γιατί για μας αυτή είναι μια πορεία που κατά κάποιο τρόπο ήταν προδιαγεγραμμένη. Mm-hmm. Δυστυχώς υπάρχει μια επιδείνωση και ως προς το ποσοτικό και ως προς το ποιοτικό της χαρακτηριστικό. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυξάνονται και τα εγκλήματα βίας, τα λεγόμενα violent crimes, από έφηβους δράστες ηλικίας 12-13 έως 17 ετών, παρόλο που τα ποσοστά της νεανικής παραβατικότητας συνολικά παραμένουν σε ένα μεσαίο, θα λέγαμε, επίπεδο. Mm-hmm. Και βλέπουμε κυρίως την ποιοτική διαφοροποίηση του φαινομένου. Δηλαδή ότι το φαινόμενο αποκτά ένα πιο σκληρό πρόσωπο, πιο σκληρές εκφάνσεις. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο διαπιστώνουμε ότι αρχίζει και λαμβάνει κάποιες διαστάσεις που μας απασχολούν ιδιαίτερα και στον χώρο του σχολείου και βέβαια μεταφέρεται και εκτός αυτού. Κύριο χαρακτηριστικό του φαινομένου είναι ότι οι νέοι σήμερα δρούν περισσότερο σε ομάδες και λιγότερο κατά μόνας, ότι εκφράζουν μια πολύ έντονη αμφισβήτηση σε πρόσωπα, σε θεσμούς, ότι έχουν μια σκληρότητα ως προς τον πόνο που μπορεί να προκαλέσουν στο θύμα τους. Πολύ σημαντικός και ο ρόλος των λεγόμενων αυτοκτών μαρτύρων, δηλαδή των παιδιών που μπορεί να είναι παρόντα σε αυτά τα
περιστατικά σε αυτές τις υποθέσεις και όμως να μην αντιδρούν είναι να αντιδρούν με έναν αρνητικό τρόπο, συνήθως καταγράφοντας στα κινητά τους τηλέφωνα αυτές τις βίαιες επιθέσεις και ανεβάζοντάς τις μετά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε ότι και η αυτό το στοιχείο, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αυτό βεβαίως, το στοιχείο, πολύ, αυτή πολύ η ευκολία που δίνεται στα παιδιά να καταγράψουν, να ανεβάσουν και κάποια άλλα παιδιά να το δουν αυτό. Μήπως αυτό απλοποιεί πάρα πολύ στο μυαλό των μαθητών το γεγονός ως περιστατικό, δηλαδή ότι γίνεται κι αλλού, το βλέπουμε, ανεβαίνει, δεν είναι κάτι το να ασκούμε βία στο συμμαθητή μας. Έχετε απόλυτο δίκιο όπως το τοποθετείτε. Μιλώντας κι εγώ συχνά στο πλαίσιο των ερευνών μου με ανήλικους, με γονείς, με εκπαιδευτικούς, βλέπω ότι υπάρχει και μία σύγχυση ακόμη και των βασικών εννοιών. Δηλαδή, πολύ συχνά τα παιδιά θα μου πούνε «Μα αυτό είναι πλάκα». Mm-hmm. Και εκεί πρέπει να τους εξηγήσει και ο εκπαιδευτικός ότι η πλάκα σημαίνει ότι γελάνε και τα δύο μέρη, ότι ευχαριστούνται και τα δύο μέρη. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε στην έννοια της εκπαίδευσης. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως επίσης είναι πολύ σημαντικό να δούμε, αυτό που τονίζω συχνά και μέσα από την αρθρογραφία μου, τον τρόπο λειτουργίας του σύγχρονου σχολείου σήμερα. Για μένα το σχολείο πρέπει να τολμήσει να κάνει ριζικές αλλαγές, η πολιτεία μας δηλαδή με τους αρμόδιους φορείς της, ώστε να μπορέσει να αγκαλιάσει όλα τα παιδιά, να μπορέσει να νιώσει ο κάθε έφηβος ή κάθε έφηβη ότι έχει χώρο και χρόνο και τη δική του θέση και ότι μπορεί να αναδειχθεί η μοναδικότητά του στον χώρο του σχολείου. Διότι δυστυχώς αυτό το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει σκιαγραφώντας το προφίλ των ανήλικων παραβατών στη χώρα μας είναι ότι πρόκειται κατά κύριο λόγο για παιδιά τα οποία δεν έχουν όνειρα, δεν έχουν επιδιώξεις, δεν έχουν προσδοκίες για μια εξέλιξή τους ατομική, επαγγελματική, κοινωνική και αναζητούν ουσιαστικά την αποδοχή της αξίας τους μέσα από αυτές τις παρέες με αποκλίνουσες και παραβατικές συμπεριφορές. Υπάρχει δηλαδή προφίλ, υπάρχει χαρακτηριστικά που μπορεί να κινητοποιήσουν την σχολική κοινότητα σε κάποια παιδιά ώστε να προλάβουν, να το αντιμετωπίσουν, να μιλήσουν στο παιδί, γιατί υπάρχουν κάποια στοιχεία που λένε ότι θα οδηγηθεί σε ακραίες συμπεριφορές. Πιστεύω πάρα πολύ στην έννοια της πρόληψης και της έγκαιρης παρέμβασης. Mm-hmm. Ειδικά όταν μιλάμε για εφήβους. Αν στον έφηβο μιλήσουμε για καταστολή, mm-hmm. πλέον νομίζω ότι έχουμε χάσει το παιχνίδι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Και σαφώς μας ενδιαφέρει να ενισχύσουμε την πρόληψη. Για μένα σαφώς και μπορεί να ενισχυθεί η πρόληψη. Mm-hmm. Και αναμφίβολα υπάρχουν χαρακτηριστικά που δείχνουν ότι ένα παιδί μπορεί να βρεθεί σε μια ευάλωτη κατάσταση. Με ποια έννοια? Ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει σε ένα δυσλειτουργικό περιβάλλον. Και μιλώντας για δυσλειτουργίες, μπορεί να εννοούμε όχι μόνο τις ορατές, αλλά και τις μη ορατές. Όταν δηλαδή δεν υπάρχει καθόλου επικοινωνία με τους γονείς ή όταν υπάρχει μια τεταμένη σχέση, όταν οι γονείς δεν μπορούν να φουγκραστούν και να ανταποκριθούν στις ανάγκες του ανήλικου. Όταν αυτό το παιδί θα βιώσει και στο πλαίσιο του σχολείου τη χαρακτηριζόμενη διαρκή σχολική αποτυχία, το αποτυχία εντός εισαγωγικών, με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα το σχολείο, γιατί με τον τρόπο που λειτουργεί διαχρονικά έως σήμερα, είναι ένα σχολείο προσανατολισμένο στον τυπικά καλό μαθητή mm-hmm. και καλή μαθήτρια. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο έχει σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες ή ένα παιδί το οποίο έχει άλλου είδους δεξιότητες, που μπορεί να είναι και που είναι, γιατί εγώ πιστεύω στην αξία και στη μοναδικότητα κάθε παιδιού, εξίσου σπουδές και σημαντικές. Αλλά εντός εισαγωγικών θάβονται μέσα στο σχολείο και νιώθει ότι είναι το ίδιο. Όλο αυτό που μας περιγράφεται, μπορούν να το αντιμετωπίσουν οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, είναι εκπαιδευμένοι, έχουν τα εργαλεία, έχουν τα στοιχεία. Δηλαδή υπάρχει δουλειά για να μάθουν οι καθηγητές τι συμβαίνει στο σπίτι του παιδιού. Γίνεται δουλειά, γίνεται συζήτηση, υπάρχει επαφή. Θεωρώ ότι ακόμα υπάρχει πολύ μεγάλος δρόμος για να διανύσουμε ώστε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου μπορούμε πραγματικά να μιλήσουμε για μια αποτελεσματική διαχείριση αυτών των περιστατικών.
Πρέπει σαφώς να γίνει δουλειά και για ένα άλλο κομμάτι. Οι εκπαιδευτικοί σήμερα, ένα μέρος αυτών των εκπαιδευτικών, αν μιλήσετε μαζί τους, θα σας πούνε ότι και οι ίδιοι αισθάνονται ένα προβληματισμό, ακόμη και μια ανησυχία και ένα φόβο για τα πώς θα αντιμετωπίσουν κάποια περιστατικά που υπερβαίνουν το εκπαιδευτικό τους έργο. Ένας εκπαιδευτικός λοιπόν πρέπει και να επιμορφωθεί και να εκπαιδευτεί ως προς τη διαχείριση αυτών των περιστατικών και εννοείται κάποια περιστατικά τα οποία υπερβαίνουν τον ρόλο του, εκεί να υπάρχει πολύτιμη συνδρομή της επιστημονικής κοινότητας. Οι αλλαγές για μένα πρέπει να ξεκινήσουν ήδη από τις τάξεις του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου, θα σας πω, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να κάνουμε παρεμβάσεις σε παιδιά μικρότερων ηλικιών από ότι σε ένα παιδί που πια έχει μπει σε αυτήν την δύσκολη περίοδο της εφηβείας με τις πολλές και τις φυσιολογικές αντιδράσεις που έχει η εφηβεία. Επομένως πρέπει να επενδύσουμε ήδη στις τάξεις του νηπιαγωγείου και του δημοτικού, να δείξουμε στα παιδιά έμπρακτα πώς πρέπει να συνεργάζονται, πώς πρέπει να εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Για μένα είναι πολύ σημαντικά και αυτά, αν θέλετε, τα μαθήματα της διαχείρισης των συναισθημάτων μας, του πώς συνεργαζόμαστε για να επιτύχουμε κάποιους συλλογικούς στόχους, αλλά όλα αυτά να γίνουν σίγουρα με έναν δημιουργικό και όχι με έναν στήρο τρόπο. Μέσα από θεατρικές παραστάσεις, για παράδειγμα, που θα οργανώνουν οι τάξεις και θα παρουσιάζουν στο τέλος κάθε χρονιάς. Και βέβαια, για μένα είναι πολύ σημαντικό στην παρούσα φάση, γιατί πρέπει να δούμε και το τώρα, μέχρι να ληφθούν και μακάρι να ληφθούν και οι πιο ριζικές έτσι και καινοτόμες αποφάσεις από τους αρμόδιους φορείς και από την πολιτεία μας. Οι εκπαιδευτικοί να είναι πολύ κοντά στα παιδιά, ουσιαστικά στα παιδιά, ας πούμε στα διαλύματα. Και για μας τους γονείς, για να μιλήσω και ως γονέας, είναι αδιανόητο να ακούμε ότι την ώρα του διαλύματος σε μια σχολική αίθουσα ή στην αυλή ένα παιδί βρέθηκε σε κίνδυνο η σωματική του ακαιρεότητα, η ζωή του, η ψυχική και του και να μην το κατάλαβαν οι καθηγητές, οι διδάσκοντες, οι άνθρωποι του σχολείου, να μην το πήραν καν πρέφα και να το μάθανε μετά από μέρες όταν πλέον έγινε η καταγγελία. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Να είναι κοντά στα παιδιά, οι εφημερεύοντες δάσκαλοι, οι εφημερεύουσες δασκάλες, οι δάσκαλοι δηλαδή την ώρα του διαλύματος, να είναι δίπλα στα παιδιά. Κυρία Καρδαρά, σας ευχαριστούμε. Βρισκόμαστε... Ναι. Και να κλείσουμε με αυτό. Βρισκόμαστε και στην προεκλογική περίοδο. Εγώ αυτό που ανέφερα και σε μια σχετική ανάρτησή μου είναι ότι θεωρώ ότι η πολιτική μας, με όμικρον γιώτα, δεν χρειάζεται να μιλήσουν στη γλώσσα των νέων, χρειάζεται να μιλήσουν στην ψυχή των νέων. Να τους κοιτάξουν στα μάτια και να τους δώσουν ολοκληρωμένες απαντήσεις για την παιδεία, για την εκπαίδευση, για την αποτελεσματική διαχείριση αυτών των περιστατικών, των βίων και των επιθετικών που βλέπουμε να καταγράφονται στα σχολεία, για την εργασιακή απασχόληση, επένδυση στην νεολαία μας, ειδικά σας ευχαριστούμε αυτή την περίοδο των ισχυρών κλειδιών. Πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι μια πολύ δημιουργική συνέχεια. Να είστε καλά. Δεν κλείνει αυτή η υπόθεση.